μηχανισμοί που μας δανείζουν και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακούσαμε, βέβαια δεν το ακούσαμε πρώτη φορά, αλλά το ακούσαμε πολύ έντονα εχθές και το ακούσαμε, αν θέλετε, και από σχεδόν σύσσωμη την αντιπολίτευση. Να σας λέει ευθαρσώς και ξεκάθαρα ότι εσείς που υπογράφετε ότι σας φέρνουν. Για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αναφορικά με το αν θα υπογράψετε, αν θα περάσει κάποιος κόφτης. Με όλα τα μέτρα που εμπεριέχονται. Εντάξει, η απάντησή μου θα είναι ότι κρίνουν εξιδίων τα λότρια και θα αναφερθώ στα δύο προηγούμενα μνημόνια, όπου η διαπραγμάτευση, αν έκλεινε γρήγορα, έκλεινε γιατί υπογράφονταν τα πάντα. Σας είπα και πριν ότι είχε δεσμευτεί η χώρα για 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα με την πέμπτη αξιολόγηση, δηλαδή 13 δις μέτρα. Ο κύριος Μητσοτσάκης σε συνέντευξή του στον Α, αν δεν απατώμε, είχε πει ότι θα πρέπει να συμμορφωνόμαστε προς τις υποδείξεις για να ανακτήσουμε έτσι την εμπιστοσύνη των θεσμών. Ο αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Γεωργιάδης, είχε πει ότι όσα μας λέει ο Σόιμπλε κι άλλα τόσα. Εσείς τι λέτε είναι το θέμα. Εμείς, κυρία Μπουσδούκου, έχουμε βάλει τις γραμμές μας. Είναι αυτές που σας είπα πριν. Και επίσης να σας πω και το εξής. Να σας πω κάτι. Με όλο το σεβασμό, και δεν είναι προσωπικό σε καμία περίπτωση, αλλά πραγματικά τα χρόνια των μνημονίων, βάζοντας μέσα όλα τα πολιτικά κόμματα, πραγματικά νομίζω δεν έχει μείνει κανένας ο οποίος να εμπιστεύεται όταν ακούει για οποιοδήποτε χρώμα γραμμής βάζει ο καθένας. Κοιτάξτε, τα μνημόνια κανείς δεν τα υπερθεματίζει και του αντίον, και ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να εξέλθει από την Επιτροπή το 2018 με την κοινωνία όρθια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή κάπως έχουν αρχίσει να γίνονται μικρά βήματα και στην οικονομία. Όλοι συνηγορούν το ότι υπάρχει ένα 2,7% ανάπτυξη. Με τα στοιχεία της Εργάνης υπήρχαν 136.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο Τόμψεν πάντως είπε χθες, να τη είδηση εδώ την έχω, ότι σε 21 χρόνια θα κατορθώσει η Ελλάδα να ρίξει την ανεργία σε επίπεδα προκρίσης. Βεβαίως. Και μια γενιά πήγε χαμένη στην Ελλάδα της κρίσης. Να σας πω όμως τι ανεργία παραλάβαμε. 27% ανεργία. 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους άνεργους. Τα δύο προηγούμενα μνημόνια ήταν η αιτία και η διαπραγμάτευση αποτελεσματική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έφτασε στο σημείο να έχουμε χάσει το 25% του εθνικού πλούτου. Δηλαδή ήταν μια οικονομία μιας κοινωνίας που θύμιζε πόλεμο, σαν έχουμε βγει από πόλεμο. Αυτά τα πράγματα, η ανεργία δεν μπορεί να γίνει μονοψήφια από τη μία μέρα στην άλλη. Και καταφέραμε να τη ρίξουμε στο 23% και μέσα σε δυσμενείς συνθήκες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και καλόπιστα, θα υποστηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, για παράδειγμα, για να κλείσει αξιολόγηση, για να κατοχυρώσουμε τα εργασιακά, για την επιστροφή τη συλλογική. Εσείς, γιατί να εκείνοι θα ευθύνονται για το αν θα βοηθήσουν για να κλείσει η αξιολόγηση. Για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων. Αν διαβάσετε, για παράδειγμα, τη Συμφωνία Αλήθειας του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ταυτόσιμες οι θέσεις με του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, χαρακτηρίζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ιδεολειψίες. Μιλάει για φοροελαφρύνσεις, αλλά όσον αφορά τους πλούσιους. Περικοπές στο δημόσιο το εξορθολογισμό, εντάξει, του δημοσίου τομέα, δηλαδή απολύσεις. Βέβαια, χτες μας είπε ότι δεν θα απολύσει κανέναν, μόνο εντολοδόχος λαός θα απολύσει τον Πρωθυπουργό. Εντολοδόχος λαός, διέπραξε και γλωσσικό λύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εδώ είναι το γλώσσα λανθάνουσα τα λυθεί λέγει, έτσι έμαθαν τόσα χρόνια αυτά κόμματα. Ο λαός να εκτελεί εντολές και να γίνεται η πολιτική ερήμη. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο τώρα στο πώς βλέπετε τις ισορροπίες, ξαναλέω, να διαμορφώνονται. Από τη μία, ο Σόιμπλε μέρα παραμέρα μας προειδοποιεί ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ εν ολίγης με το Ταμείο συμφώνησα, εγώ και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Θεσμοί. Αν το Ταμείο φύγει, πάμε σε εκλογές, όλες οι χώρες που πάμε σε εκλογές μέσα στην Ευρώπη, και τα ξανασυζητάμε μετά από το μηδέν για ένα νέο πρόγραμμα με νέους πυλώνες και μια από τα ίδια. Θα πει ο μέσος πολίτης, για να το πω πάρα πολύ απλά. Από την άλλη, το Ταμείο μένει στις θέσεις του. Η Κριστίν Λαγκάρντ γνωρίζω που βρίσκεται, δεν έχουμε ακούσει, έχουμε πολύ καιρό να την ακούσουμε. Αυτό που ακούω όμως και ακούμε αρκετά έντονα το τελευταίο καιρό είναι ότι θα ήταν καλύτερο για μας, και το ακούω από κυβερνητικά χείλη, να αλλάξει ο ρόλος του Ταμείου, να έχει έναν πιο συμβουλευτικό ρόλο το Ταμείο και ως εκεί. Αυτό τώρα τι μοντέλο προκύπτει από εκεί.
Κοιτάξτε, η συμφωνία η οποία υπεγράφει το 2015 προέβλεπε τη συμμετοχή του Ταμείου. Επομένως, τυχόν αποχώρηση του Ταμείου σημαίνει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η συμφωνία. Πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει τέταρτο μνημόνιο και όλη αυτή η καταστροφολογία που καλλιεργείται. Σημαίνει τροποποίηση της συμφωνίας, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί. Απ' έξω, οι Ευρωπαίοι δανειστές. Τι μας είπανε ξεκάθαρα οι Ευρωπαίοι. Πήρε θέση εκτός από τον Σόιμπλε, ναι, που μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ότι, ναι, είναι πάντα ο σκληρός ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Το είπε και ο Ρέγκλινγκ. Ο Ρέγκλινγκ, ναι, είναι από τον ESM, από τον Ευρωπαϊκό, ναι, Μηχανισμό. Ωραία. Που μας δανείζει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το οποίο συζητείται όμως και από το Ρέγκλι και από το Σόιμπλε και δεν έχουμε μεταστροφή θέσεων είναι να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να υποκατασταθεί από τον ESM. Αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η συμφωνία και θεωρώ τουλάχιστον ότι το Δέλτα Νιτάφ καλύτερα θα ήταν ή να παραμείνει ως τεχνικό σύμβουλος ή να φύγει. Διότι το Δέλτα Νιτάφ, αυτά τα οποία προτείνει, αντιλαμβάνεστε ότι... Εκεί δεν κινδυνεύουμε όμως να πέσουμε στα χέρια, επειδή εσείς εδώ τα είπατε, είναι ένα ανοιχτό στοίχημα, κυρία Μπουσδούκου, να πέσουμε στα χέρια αποκλειστικά και μόνο της Γερμανίας, η οποία, ακριβώς, αυτή τη στιγμή θεωρείται η ισχυρότερη δύναμη μέσα στην Ευρώπη. Εγώ θα σας πω το εξής. Όταν ξεκίνησε η κρίση, φάνηκε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που ενσκύπτουνε. Δεν έχει ούτε τα θεσμικά ούτε τα οικονομικά εργαλεία. Είχε 15 χώρες η Ευρωζώνη διαφορετικών ταχυτήτων και τα γνωστά, τα οποία βυθίσανε τις χώρες σε καταστροφή, τα περίφημα προγράμματα διάσωσης και θεραπείας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται τώρα μπορεί να επιδέχεται μια διτή ανάγνωση. Από τη μία, επιτέλους η Ευρωζώνη να αποφάσισε να διαχειριστεί μόνη της τα του οίκου της. Από την άλλη, μπορεί να έχει και μια αρνητική ανάγνωση. Δηλαδή, να ενισχύει ακόμη περισσότερο και να εδραιώνει την γερμανική επικυριαρχία στην Ευρωζώνη. Και όλο αυτό το μοντέλο της άτεκτης λιτότητας, το οποίο το έχουν βιώσει στο πετσί τους οι λαοί εδώ και χρόνια και έχει οδηγήσει σε μια καταστροφή ή σιγά σιγά σε αποσυνθετικές διαδικασίες μέσα στην Ευρωζώνη, οι οποίες δυστυχώς μετατοπίζουν κρίσιμες μάζες ακροδεξιά. Εκλογές βλέπετε μέσα σε οι όλο εκλογές, αυτό το ασταθές. Επειδή έχει γίνει πολύ τώρα πεδίο τελευταία. ακούγεται πάρα πολύ. Δεν μου λέτε, θέλει να κάποιο πρόβλημα εκλογές αυτή τη στιγμή? Κατά τη γνώμη μου, όχι απλώς δεν θέλει ένα πρόβλημα. Θα ήταν καταστροφικό να γίνουν εκλογές. Θα ερχόταν μια κυβέρνηση, π.χ. τι θα άλλαζε? Να ερχόταν μια κυβέρνηση η οποία με δουλικότητα να εφάρμοζε τις πιο ιταμές αξιώσεις των δανειστών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Και δεν θα γίνουν εκλογές, κυρία Μπουσδούκου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν πάμε τώρα σε εκλογές. Όχι, σας λέω τα σενάρια που καλλιεργούνται και το ότι ο κύριος Μητσοτάκης από τις 365 μέρες του χρόνου, τις 200, το μόνο που μας λέει είναι να παραιτηθούμε και να γίνουν εκλογές και να αναλάβει ο ίδιος τα ηνία για να βγάλει τη χώρα. Όπως λέγατε και εσείς όταν διαπραγματεύονταν εκείνοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι εκλογές για μένα δεν θα γίνουν, δεν πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία της η κυβέρνηση και να ολοκληρώσει το έργο της. Επειδή αμέσως μετά θα είναι μαζί μου η κυρία Χριστοφιλοπούλου, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για το αν κοιτάζετε, αν φλερτάρετε ίσως με το χώρο έτσι της κεντροαριστεράς που έχει πάρει λίγο και τα πάνω της τις τελευταίες μέρες. Η κεντροαριστερά, κοιτάξτε, θα πρέπει να σκεφτεί πρώτα απ' όλα, είναι σε μια μεγάλη κρίση ταυτότητας. Θα πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Δηλαδή, θα πρέπει να σταματήσει να είναι ουρά το πιο ακρεφνό φιλελεύθερο πολιτικό, διότι χτες η κυρία Γεννηματά άρχισε να λέει ότι οι ίδιοι άσκησαν μια προοδευτική πολιτική και εγώ διαρωτώ με ποια ήταν αυτή η προοδευτική πολιτική. Τα έργα και οι μέρες του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου και της συγκυβέρνησης με το Σαμαρά και όλες τις ακροδεξιές συνιστώσεις και τους ακροδεξιούς θύλακες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή ήταν η προοδευτική πολιτική. Ή η ανεργία, όλα αυτά τα μέτρα, τα λουκέτα, το ΑΕΠ που εξαερώθηκε και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να αποφασίσουν τι πολιτική θέλουν να εφαρμόσουν και να ενστερνιστούν. Mm. Και επιπλέον να σας πω και το άλλο, την απλή αναλογική για παράδειγμα. Γιατί δεν την ψήφισαν? Η απλή αναλογική ήταν ένα πάγιο αίτημα, δημοκρατικό αίτημα,
όχι μόνο της αριστεράς, και του κεντροαριστερού χώρου. Εδώ και δεκαετίες. Και επέλεξαν να συρθούν πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια, τι γίνεται με το ΔΟΛ, για να κλείσουμε με το μεγάλο ζήτημα το των ημερών, κυρία Βάκη. Είναι και αυτό εδώ το θέμα, λοιπόν. Σας κατηγορεί επίσης ίσομη η αντιπολίτευση ότι θέλετε να παρέμβετε στον τύπο και όχι θέλουμε απλά να παρέμβετε. Εκβιάζοντας κιόλας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο ΔΟΛ ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Τα χρέη του είχαν φτάσει 230 εκατομμύρια ευρώ. Το πόρισμα τώρα της Εξεταστικής Επιτροπής θα είναι πραγματικά καταπέλτης για τις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος, όπου έδιναν όλα αυτά τα δάνεια έναντι αέρα και βεβαίως δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα τραπεζικής ρευστότητας, τα οποία μετά ποιος τα υπομειζόταν, ο ελληνικός λαός με τις τέσσερις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Ακούγεται μια πάρα πολύ ωραία υπόθεση για λεπτό. Να την διερευνήσουν. Αυτά τα δάνεια δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Αν θεωρείτε ότι αυτή η κυβέρνηση θα σηκώνει τηλέφωνα και σε δοτές διοίκησης τραπεζών θα λέει δώστε δάνεια έναντι αέρα, είναι πολύ γελασμένος όποιος το σκέφτεται αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι μια ιστορική, ένα ιστορικό συγκρότημα με έγκριτο συγκρότημα, μολονότι τον τελευταίο καιρό δυστυχώς παρέπεσε στα όρια του κυτρινισμού, δηλαδή δεν ήταν αδιανόητα αυτά που έγραφαν για τον Πρωθυπουργό, ότι δεν είχε κάνει, λέει, σωστή δήλωση του πόθεν έσχεση, ότι έμενε σε ένα σπίτι το οποίο το πήρε από πληστηριασμό. Ναι, τέλος πάντων, πρώτης κατοικίας. Αυτά ήταν τα μέσα. Άρα, λοιπόν, κυρία Βάκη, επειδή δεν είναι το μοναδικό μέσο θα το οποίο ήθελα αντιμετωπίζει δυσκολίες, βεβαίως. Είναι 2.000 εργαζόμενοι. Διαφέρουν τα μεγέθη, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί να έχει και μια ουσία η συζήτησή μας. Ουσία. Το φέρνει η αντιπολίτευση, η οποία σας λέει όταν κινδύνευαν αντίστοιχα να κλείσουν κανάλια με αντίστοιχους εργαζόμενους. Εκεί ναι, δεν υπήρχε υποκρισία. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι για εσάς. Είναι απίθμενη υποκρισία της αντιπολίτευσης, διότι όταν είχαν απολυθεί ουκέστην αριθμός εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όταν αυτοί οι άνθρωποι στα μέσα δούλευαν ή με μπλοκάκια ή με εκβιαστικές ατομικές συμβάσεις ή με μαύρη και ευέλικτη εργασία, κανένα δάκρυ. Τα δάκρυα μόνο ήταν για το νόμο για τα κανάλια, το οποίο το χρησιμοποιούσαν ως ασπίδα των καναλαρχών που κλήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 27 εδώ χρόνια. Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Εγώ σας πήγα το μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω όμως και εγώ το ερώτημά μου για να γίνω σαφής. Μισό λεπτό, κυρία Βάκη. Σας ρώτησα για το ΔΟΛ, το πήγατε στους εργαζομένους, σας ρωτώ για τα κανάλια και το πάτε στους καναλάρχες. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ή θα δούμε και στις δύο περιπτώσεις εργαζομένους και στις δύο περιπτώσεις επίσης επιχειρηματίες. Κυρία Μπουσδούκο, αυτό ακριβώς σας απαντώ. Κλάμα και θρήνος για τότε, για το ότι θα χάνονταν θέσεις εργασίας από τον νόμο Παπά για τα κανάλια. Που ο νόμος Παπά έλεγε μέσα 400 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησε κάθε κανάλι. Τώρα για τους 2.000 εργαζόμενους του ΔΟΛ. Θα κλείσουν. Μισό λεπτό. Τους 2.000 εργαζόμενους του ΔΟΛ, να τους σώσουμε ή όχι. Να διασωθούν οι θέσεις εργασίας ή όχι. Μα τώρα τι είναι αυτό το ερώτημα, ευσταθεί αυτό που ρωτάτε. Γιατί να μην διασωθούν αυτές τις θέσεις εργασίας. Γι' αυτό σας ρωτώ αν ευσταθεί προφανώς και να διασωθούν. Αυτό το οποίο είπε η κυβέρνηση. Γι' αυτό σας ρωτώ αν είναι όλοι οι ίδιοι στα μάτια της κυβέρνησης ή όχι. Αυτό ήταν το ερώτημα. Η κυβέρνηση πάντα είναι στο πλευρό των εργαζόμενων και με τον νόμο Παπά θα διασώζονταν οι θέσεις και ίσα-ίσα θα λειτουργούσαν οι εργαζόμενοι με αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Και όχι σε επιχειρήσεις που έπαιρναν θαλασσοδάνεια έναντι αέρα κοπανιστού και μετά εξαφανίζονταν και δεν ξέραμε και πού πήγαιναν. Μάλιστα. Και αυτά τα λεφτά. Τώρα, γιατί η επιλογή του κυρίου Μουλόπουλου, ενός δικού σας ανθρώπου, γιατί εκεί έχει ανοίξει η συζήτηση. Εγώ δεν είμαι στο μυαλό του κυρίου Μουλόπουλου. Αυτό το οποίο ξέρω ότι ο κύριος Μουλόπουλος εργαζόταν 30 χρόνια, ήταν και διευθυντής σύνταξης στο Βήμα. Είναι προσωπική του επιλογή και αυτό το οποίο προτείνεται είναι εάν και εφόσον και σε διακομματική συνεννόηση και με διαφανείς απόλυτα όρους μπορεί να εξευρεθεί ένα επενδυτικό σχήμα. Μάλιστα. Ούτως ώστε να διασωθεί ένα ιστορικό συγκρότημα και 2.000 εργαζόμενοι. Δεν λέει κανείς τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν λέει κανείς δώστε τους δάνεια όπως γίνονταν, ήταν η πάγια πρακτική για 40 χρόνια έναντι αέρα. Και βεβαίως με επικοινωνιακά ανταλλάγματα για μάλιστα να κρατιούνται κάποιες θέσεις και καρέκλες εξουσίας. Είναι άλλη τάξη θέμα. Και να πω και κάτι για αυτά, για τη νέα διαπλοκή και όλα αυτά που ακούγονται. Με συγχωρείτε πολύ. Ο γιος του κυρίου Ψυχάρη δεν ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή που λένε ο κύριος Μουλόπουλος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καψής δεν υπήρξε διευθυντής του ΔΟΛ και έγινε μετά υπουργός τύπου επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Και καλά είπε ο Πρωθυπουργός εχθές ότι όταν λέει τα λέτε εσείς αυτά, τα κάνετε εσείς,
είναι η ελευθερία της αγοράς και η ελεύθερη οικονομία. Όταν τα λέμε εμείς είναι Βόρεια Κορέα. Ας αποφασίσουμε. Σας... υπάρχει ένας παραλογισμός εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βάκη, που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Καλή σας καλή ημέρα. Συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Για να έρθουμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, κινηματογραφικό φεστιβάλ, για να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης.